Θα πάμε στο όμορφο κριτικό Τολό, εκεί στον Αργολικό Κόλπο. Δημήτρης Καλίδης, Ανδρέας Μπικάκης. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Και να, δεν ξέρω, ο πρόλογος είναι η εικόνα. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Κυρίως καλά. Κυρίως καλά. Για πείτε μου πού βρισκόσαστε, βλέπω και το κατάλληλο έτσι. Είμαστε μπροστά στο μνημείο του Κρήτη Αγωνιστή, του προπάπου μας, ενός από τους προπάπους μας που ήρθαν εδώ και εγκαταστάθηκαν στα ερείπια του Μοροζίνη, αγναντεύοντας τη μαμά Κρήτη. Είμαστε καθαρά τουριστικό χωριό, είμαστε κυρίως τουρκικοί, δίπλα στον Άφλιο στα 10 χιλιόμετρα. Έχουμε περίπου 6.000 κλίνες με έναν πολύ μεγάλο αριθμό καταρτισμένων με ανώτερες σπουδές ξενοδόχου στην Ελλάδα, γι' αυτό σημαίνει ότι έχουμε ποιοτικό τουρισμό. Νιώθουμε έντονα το κρητικό συνέστημα και ελπίζουμε και προσευχόμαστε για το 2001 να είναι η άνοιξη του αιώνα. Να μας πείτε και ένα μήνυμα, ένα δυνατό μήνυμα αυτή τη στιγμή. Σας βλέπουν εδώ εκατοντάδες χιλιάδες κριτικοί που βρίσκονται εκτός Κρήτης. Τα χρόνια πολλά, τα χρόνια καλά σε όλους τους Κρήτες, όχι της Κρήτης και της Ελλάδας, αλλά όλου του κόσμου, και να φέρουμε και το γνωμικό του Κρήτη Αγωνιστή εδώ, τα οποία θα τα πει ο Ανδρέας Σαμπικάκης. Θα ήθελε να το πει ο Γρηγόριος ο Σπιθούρη, το οποίο θα απεικονίζεται στο ηρώο μας. Δεν μου γεννά τα μπορετό να γιάερνα στην Κρήτη να αναφθόρουν το πατρικό μου σπίτι. Αυτό θα ήθελε να πει ο ηρωάς μας και το ίδιο θα θέλουμε και σήμερα να πούμε κι εμείς, σαν απόγονοι των Κρητών αγωνιστών και κάτοικοι αυτού του όμορφου χωριού. Όσα χρόνια και να περάσουν, εμείς το νιώθουμε και λέμε στην Κρήτη δεν γεννήθηκα, μα είναι προς τιμή μου που από τούτο το νησί είναι η καταγωγή μου. Αγαπημένο μέρος στην Κρήτη και για τους δύο υπάρχει που να το ξεχωρίζετε, που να το έχετε επισκεφτεί κάποιες φορές? Έχουμε αδελφοποιηθεί με τους Άγιους 10. Οι κριτικοί του Τολού έχουμε καταγωγή κυρίως από Καστέλη και από Μιλοπόταμο. Τα επίθετά μας είναι και στο Καστέλη και στο Μιλοπόταμο, διασκορπισμένα σε όλα τα χωριά του Μιλοπόταμου. Επαρχία Ηρακλείου, Αμύγδαλος, ναι. Τρεις εκκλησιές. Όλα τα χωριά που υπάρχουν επίκηδε. Κύριε Μπικάκη, κριτικοί έρχονται στο χωριό να το επισκεφθούν εκεί στο Τολό? Βέβαια, κάθε χρόνο. Και πόσους αντιμετωπίζετε? Σαν να είναι το σπίτι τους. Σαν να είναι το σπίτι. Κάνουμε εκδηλώσεις. Έχουμε την παράσταση του Δήμαρχου εδώ του Ναυπλίου. Το Τολό έγινε δημοτική κοινότητα. Έχουμε την συμπαράσταση του Κοστούρου, του Δήμαρχου, του Συλλόγου Κρητών Αργολίδας, του Προέδρου της κοινότητας εδώ του Δημήτρη του Κοταγά. Και παραστεκόμαστε σε όλες τις εκδηλώσεις και της κοινωνίας εδώ, αλλά κυρίως της Κρήτης, των κριτικού συλλόγων. Βλέπουμε και όμορφα πλάνα αυτή τη στιγμή με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας από το Τολό, καλοκαιρινοί μήνες βέβαια, να σας επισκεφθούμε το καλοκαίρι εκεί. Είναι υπέροχα. Σας περιμένουμε, ειλικρινά σας περιμένουμε. Στράτομαι τις ευκαιρίες να μεταφέρω και τις ευχές από την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και της Ένωσης Φίλων Κρήτης Αργολίδας. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, με καλό το νέο έτος, με υγεία, ευτυχία και προκοπή για όλους τους Κρήτες και όλο τον κόσμο. Και εγώ θέλω να μεταφέρω την καλησπέρα μου σε έναν από τους συνδετήριους κρίκους της οικογένειας Καλίδη, τον Μπαρμπαγιάννη το Σκαλίδη, τον διστέγκονο του αναγνώστη Σκαλίδη, του πρώτου πρόεδρου της Κρητικής Βουλής, στα Χανιά. Να είστε καλά και οι δύο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Και να βγάλουμε και για λίγο τη μάσκα, έτσι να δοθούμε. Να ειδωθούμε πώς είμαστε. Βέβαια. Τι να πω. Συγγενείς είμαστε. Εννοείται. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά σε όλους. Άνοιξη για όλο τον κόσμο να έρθει. Ευχαριστώ.